Αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι αναστατωμένος από τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών χθες ότι το νόμισμα είναι πάνω απ' όλα δεν παίζουμε με τα ιερά και τα όσια. Δεν παίζουμε με τα ιερά και τα όσια. Πριν εφευρεθεί το χρήμα εδώ στην Ελλάδα, στην Αίγινα, πριν εφευρεθεί, στο μαντίο των Δελφών, απαντώντας στην πρόταση των Λακεδαιμονίων να καταλάβουν την Αρκαδία, απάντησε. Είναι η πρώτη πράξη αντίστασης. Αρκαδίην μετής, μέγα μετής, ούτη δώσω. Πριν εφευρεθεί το χρήμα. Και ακολουθώντας την ίδια πορεία, ο Μέν Ανδρός δήλωσε ότι το χρήμα τους ελευθέρους δούλους ποιεί. Και ο Πλούταρχος λίγα χρόνια αργότερα είπε το περίφημο: το δανείζεσθε της εσχάτης παραφροσύνης και μαλακίας εστίν. Αλλά και πριν από αυτά, ο Σόλωνας τόντε δήμο γράφουν εγγραφέ ηλευθέρωσεν κολλήσας δανείζειν. Για προσέξτε το ακριβώς, κολλήσας δανείζειν επί τη σώμαση και νόμις έθηκεν και χρεών αποκοπάς επίησε και των ιδίων και των δημοσίων ας συσάκθιαν καλούσιν ως αποσυσάμενη το βάρος. Μια ιδιαίτερη μελέτη σε αυτό εξηγεί ακριβώς και το τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Και θα το κάνουμε. Θέλετε, δεν θέλετε, όσοι τυχόν ονειρεύεστε ακόμα ότι θα πρέπει να είμαστε δούλοι του χρήματος. Και θα κολλήσουμε το δανείζειν και τους νόμους θα θέσουμε και χρεών αποκοπάς και των ιδίων και των δημοσίων. Όλα θα τα κάνουμε αυτά. Και τελικά θέλω να πω ότι ανάλυση της έννοιας του χρήματος που δεν παράγει αξίες παρά μόνον ο άνθρωπος με την εργασία του, έκανα χθες, την επανέλαβα. Όσο κάνουν περικοπές από την ομιλία μου και κουφόνοι είναι, εάν δεν πω ότι επίτηδες το κάνουν. Αν δεν το κάνουν επίτηδες, είναι τουλάχιστον όχι κουφοί, κουφόνοες, έλεγαν οι αρχαίοι. Κάτι σοβαρότερο ακόμα από το κουφός. Συνεπώς, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα. Ποτέ μου δεν έχω εγκαλέσει συναδέλφους. Αυτή τη φορά εγκαλώ συναδέλφους. Συμφωνείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν συμφωνείτε ότι τα ιερά και τα όσια είναι το χρήμα? Αυτό είναι το θέμα. Οι ιερά και τα όσια απόδειξαν οι αγώνες όλου του ελληνικού λαού από την αρχαιότητα. Για να δούμε εκείνο το περίφημο «όξι να γκένει λακεδαιμονείς της θίδε κείμενον πειθόμενη». Έχει μέσα χρήμα? Λέει πουθενά ότι αγωνιστήκαμε και θυσιαστήκαμε για το χρήμα? Είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι οι άνθρωποι θα θυσιάζονται για το χρήμα? Είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι η ιερά και όσια είναι το χρήμα και όχι τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι η ίδια η ύπαρξη του ανθρώπου, όχι η ίδια δυνατότητα να υπάρξει ο άνθρωπος, ότι η ιερά και όσια είναι η δημοκρατία, είναι η ελευθερία, είναι η ανεξαρτησία, είναι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι το χρήμα τα ιερά? Αν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ να το συλλάβει ο νους μου. Από χτες που το έμαθα είμαι ανάστατος και για πρώτη φορά σας εγκαλώ όλους τους συναδέλφους να πάρετε θέση. Δεν είναι δυνατόν να μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο να αναχθεί ως αξίωμα ότι ιερά και όσια είναι το χρήμα.